Η κυβέρνηση φέρνει αυτό το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο, διαφημίζοντας όλο αυτό το διάστημα σε όλους τους τόνους ότι διορθώνει χρόνια προβλήματα και κακώς κείμενα, ότι ενισχύει τάχα τη διαφάνεια και καλύπτει διάφορα κενά που είχε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, βέβαια, με το νομοσχέδιο όχι μόνο η κυβέρνηση συνεχίζει να συγκαλύπτει, θάβει ακόμα πιο βαθιά το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις βαριές της ευθύνες, αλλά προσπαθεί να βγει και λάδι από πάνω, εμφανιζόμενη ως η δύναμη που δίνει καθαρές λύσεις. Αυτή η στάση σας είναι πραγματικά πρόκληση για το λαό, όσο βέβαια είναι και κοροϊδία ότι μπορεί να καθαριστεί αυτός ο βούρκος του συστήματος που υπερασπίζεται η κυβέρνηση, αλλά και όλες διαχρονικά κυβερνήσεις και τα αστικά πολιτικά κόμματα. Είναι ακόμα πιο προκλητικό ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα αξιοποιεί το ίδιο το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο οποίο άμεσα εμπλέκεται, για να εισάγει ακόμα πιο αντιδραστικές ρυθμίσεις σε βάρος του λαού και των δικαιωμάτων του. Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό που έγκαιρα ανέδειξε το ΚΚΕ, ότι όλη η συζήτηση για τις υποκλοπές αξιοποιείται για να προωθηθούν νέα αντιδραστικά μέτρα με την δημοκρατική πάντα νομιμοποίηση και ενίσχυση του κράτους των υπηρεσιών παρακολούθησης και καταστολής. Τι φέρνει τελικά το νομοσχέδιο? Ουσιαστικά σφραγίζεται και νομοθετικά το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που αποτελεί διαχρονικό κρατικό δόγμα και την κοινική παραδοχή εξάλλου του ίδιου του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του. Προωθείται η αναβάθμιση της ΕΕΠ μαζί με άλλες υπηρεσίες και μηχανισμούς παρακολούθησης. Συνολικά θωρακίζεται το αστικό επιτελικό κράτος, ενισχύονται οι λειτουργίες του για να επιτελεί ακόμα πιο αποτελεσματικά το έργο της προάσπισης δήθεν της εθνικής ασφάλειας. Μιας ασφάλειας που, όπως έχει αποδειχθεί, όπως έχουμε αναδείξει και θα αναδείξουμε και στη συνέχεια, μόνο ανασφάλεια και κινδύνους επιφυλάσσει για το λαό μας και τα δικαιώματά του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το τι αφορά η περιβόητη εθνική ασφάλεια. Είναι αλήθεια ότι η αρχική διατύπωση για την εθνική ασφάλεια, όπως στέθηκε στη διαβούλευση του νομοσχεδίου, ήταν τόσο ευρεία που χωρούσε κυριολεκτικά τα πάντα, όλα τα γενικά συμφέροντα του κεφαλαίου και του κράτους. Ήταν λες και πραγματικά το κάνατε επίτηδες για να δώσετε σήμα στο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα να ξεκινήσει μια κάλπικη αντιπαράθεση για τα γύρω-γύρω, τα επιμέρους, για τις ενδεικτικές περιπτώσεις, τις προσταφαιρέσεις που είχατε πραγματικά τεντώσει με τόσο ακραίο τρόπο στον ορισμό, βάζοντας την δημόσια υγεία, τις υβριδικές απειλές και ούτω καθεξής, που ήταν εύλογο μια τέτοια διατύπωση να βγάζει κυριολεκτικά μάτι. Οπότε σήμερα έρχεστε να φέρετε μια πιο προσεκτική διατύπωση, προσέχοντας δηλαδή και παίρνοντας υπόψη τι, αν θέλετε, και την κριτική που έκανε προηγούμενα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και από τις πρώτες μάλιστα συνεδριάσεις, παίρνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους δικαίου, στα οποία συμφωνείτε όλοι, και με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, κυβέρνηση και αντιπολίτευση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έρχεστε να συνδιαμορφώσετε στην ουσία τη νέα διάταξη. Γιατί από κοινού κρύβεται την ουσία, ότι η εθνική ασφάλεια, όπως και να την ορίστε, ακόμα και αν την αφήνατε ως τελείως αόριστη νομική έννοια, όπως ήταν επί δεκαετίες, τελικά είναι έννοια εχθρική για το λαό, για τα λαϊκά συμφέροντα και τα δικαιώματα. Γιατί να ποια είναι η εθνική ασφάλεια στην οποία όλοι ομονοείται? Είναι τα στρατηγικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης στο σφοδρό διεθνή ανταγωνισμό, οι υπερελιστικές συμμαχίες και λυκοφιλίες σας με τις ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επικίνδυνη εμπλοκή στον πόλεμο, στους υπεραλιστικούς ανταγωνισμούς και σχεδιασμούς, που φέρνει παζάρεμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, κινδύνους και θυσίες για το λαό μας και άλλους βέβαια λαούς. Αυτή είναι η εθνική ασφάλεια και έτσι την εννοείται όλα τα αστικά κόμματα.
Ξέρετε και κρύβετε ότι αυτή βέβαια δεν αφορά μόνο τον εξωτερικό εχθρό, όπως αυτός ορίζεται και με βάση τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των συμμάχων σας, αφορά σταθερά και τον ίδιο τον εχθρό λαό, το λαϊκό κίνημα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ούτε συγκυριακό, ότι η εθνική ασφάλεια έχει ιστορικά αξιοποιηθεί ως αιχμή του δόρατος ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Δεύτερον, το σύνολο των διατάξεων που φέρνεται για τις άρσεις του απορρίτου θωρακίζει και ενισχύει το πλαίσιο της μαζικής κρατικής παρακολούθησης με βάση τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό υπηρετείται πρώτα και κύρια μέσα από τη διατήρηση και ενίσχυση όλων των απαράδεκτων ρυθμίσεων του προηγούμενου νόμου που ισχύει από το 1994, με χαρακτηριστικό βέβαια ότι όταν πρόκειται για τις παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας, με ό,τι αυτό τέλος πάντων όπως αυτό ερμηνεύεται, παραμένει να μην απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολογία. Στην ουσία δεν μπαίνει κανένα χρονικό όριο και οι παρακολουθήσεις μπορούν γι' αυτό το λόγο να συνεχίζονται επαόριστον και βέβαια παραμένει η δυνατότητα για μαζικές, χωρικές άρσεις, δηλαδή με μία διάταξη να παρακολουθούνται μαζικά ολόκληρες περιοχές. Ταυτόχρονα, με το νομοσχέδιο συγκεντρώνεται όλες τις άρσεις του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας στην ΕΕΠ και στην αντιτρομοκρατική. Σε αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο επαναφέρεται και την δεύτερη υπογραφή, την περιβόητη δεύτερη υπογραφή, για να νομοποιούνται στην πραγματικότητα αυτές οι απαράδεκτες ρυθμίσεις και τα μέτρα. Και τώρα σωθήκαμε πραγματικά. Και δεν είναι μόνο οι άρσεις για την πολυσυζητημένη εθνική ασφάλεια, αλλά με ένα σπάρο πολλά τριγώνια. Βρήκατε την ευκαιρία με αυτό το νομοσχέδιο να διευρύνετε περαιτέρω και την παρακολούθηση για λόγους διακρύβωσης ιδιαίτερα υποτίθεται άλλων εγκλημάτων. Προσθέτοντας σε αυτές πλήθος αδικήματα του ποινικού κώδικα, αναφέρθηκε και προηγούμενα ο κύριος Καστανίδης, ότι πραγματικά η πλειοψηφία των κεφαλαίων του ποινικού κώδικα μπαίνουν ως λόγοι άρσης του απορρίτου και τελικά θα νομιμοποιείται τη λήψη μέτρων παρακολούθησης και επιτήρησης και με αυτόν τον τρόπο ακόμα ευκολότερα και με την επίκληση υποτίθεται της διακρύβωσης διαφόρων αδικημάτων. Τώρα, ειδικά για τα πολιτικά πρόσωπα. Με το νομοσχέδιο επιβεβαιώνεται στην πραγματικότητα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα της παρακολούθησής τους για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αν και το ΚΚΕ από την αρχή ως κόμμα δεν εξαντλήσαμε την αντίθεση και τις παρεμβάσεις μας όλο αυτό το διάστημα γύρω από τη συζήτηση του σκανδάλου των υποκλοπών, στο αν και με ποια διαδικασία μπορούν να παρακολουθούνται τα πολιτικά πρόσωπα. Σε τελευταία ανάλυση και η ίδια η διακεκριμένη αντιμετώπιση ορισμένων προσώπων ως προς την προστασία ενός τέτοιου θεμελιώδους δικαιώματος, όπως είναι το απόρριτο των επικοινωνιών, εγείρει και διάφορα ζητήματα και ερωτηματικά. Η ουσία είναι ότι και αυτή η υποτιθέμενη ειδική διαδικασία που ακολουθείται ως προς τα πολιτικά πρόσωπα συγκεκριμένα επιβεβαιώνει στην πραγματικότητα το πολιτικό δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Ως προς την πολυσυζητημένη ενημέρωση του παρακολουθούμενου, αυτή που θα γίνεται υπό τη γνωστή και για χρόνια βέβαια δοκιμασμένη προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε η άρση και μετά την πάροδο των τριών ετών από την πάυση της, τώρα και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι όχι μόνο η εποδός για την συσκότηση των μέχρι τώρα εξεταζόμενων σκανδάλων, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η διάταξη θα παραμένει όπως ήταν και μέχρι τώρα μια εντελώς διακοσμητική διάταξη και εν πλήρη αχρησία. Γιατί τι θα είναι τελικά αυτή η ενημέρωση, αν ποτέ βέβαια γίνει και στην πράξη, αν γνωρίζει, υποπτευθεί ο παρακολουθούμενος και κάνει αίτηση για να μάθει αν έχει παρακολουθεί. Θα μάθει κάποια στιγμή μετά από 3 χρόνια ο θυγόμενος ότι παρακολουθήθηκε για χύψη χρονικό διάστημα, αλλά όχι και για ποιους λόγους.
Τι άλλο είναι αυτό αν δεν είναι πραγματικά το φύλος οικείς που κρατάτε σύμφωνα και με τις περιβόητες βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές. Τρίτον, σε σχέση με τα κατασκοπευτικά λογισμικά και τις συσκευές, τις ρυθμίσεις δήθεν απαγόρευση της εμπορίας και της διάθεσής τους. Έτσι τιτλοφορούνται τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωσης. Εδώ πραγματικά ο εμπνευμός ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Γιατί αυτή η υποτιθέμενη απαγόρευση προφανώς δεν αφορά το ίδιο το κράτος. Αυτό μπορεί κανονικά να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί τέτοια λογισμικά και συσκευές. Τελικά με βάση και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέσα αυτά όχι απλά δεν απαγορεύονται, όπως συμβαίνει έτσι κι αλλιώς μέχρι τώρα, αλλά με τον πλέον επίσημο τρόπο νομιμοποιούνται στα χέρια των κρατικών αρχών και των μυστικών υπηρεσιών. Έτσι αφήνεται στην ουσία ανοιχτή την πίσω πόρτα για τις ιδιωτικές εταιρείες να παράγουν, να εμπορεύονται, να χορηγούν τα κατασκοπευτικά λογισμικά μέσα με συμβάσεις ανάθεσης προμηθειών κλπ. Και δίνεται και τα κλειδιά στην ΕΕΠ για να αποφασίζει ποια λογισμικά συσκευές θα είναι απαγορευμένα υποτίθεται και ποια όχι. Και έτσι το κράτος θα έχει τη δυνατότητα να ανοιγοκλίνει τις πόρτες διακίνησης των λογισμικών και των συσκευών ανάλογα με τους ανταγωνισμούς με άλλα κράτη, υπεραλιστικές δυνάμεις και συμμαχίες. Όλα αυτά βέβαια θα κριθούν και στη ζωή πώς ακριβώς θα προχωρήσουν, όχι μόνο γιατί αυτή η αγορά των λογισμικών είναι πανίσχυρη, συνδέεται με μεγάλα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα, αλλά και γιατί πολλά θα κριθούν ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως έχουμε πολλάκις επισημάνει, αυτή τη στιγμή με κανονισμό που υπερισχύει και του συγκεκριμένου νόμου, όπως συνολικά βέβαια της Εθνικής Νομοθεσίας, επιτρέπει τη διακίνηση, την κατασκευή και την εμπορία τέτοιων λογισμικών κατασκοπίας. Μιλάμε για το γνωστό κανονισμό 821 του 2021, που βέβαια ψηφίσατε από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και τώρα κλαίτε για τα αποτελέσματά του. Τέταρτον, ως προς τις διατάξεις για την ΕΕΠ. Με αυτές πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί η δράση της, η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας στο αντιδραστικό της έργο. Αυτό υπηρετούν μέτρα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και διοίκηση της ΕΕΠ σε σχέση με τα προσόντα του διοικητή αλλά και τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Αυτό υπηρετούν η σύσταση της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΕΠ αλλά και οι ρυθμίσεις του περιβόητου ΚΕΤΙΑΚ, του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Πρόκειται για επιστημονική στην πραγματικότητα αναβάθμιση του έργου της ΕΕΠ, ώστε η έρευνα, η επιστήμη, η τεχνολογία να αναπτύσσονται και να αξιοποιούνται για τους αντιλαϊκούς σκοπούς των μυστικών υπηρεσιών, για το σύγχρονο φακέλωμα. Σε αυτή την αναβάθμιση συμφωνείτε όλοι και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, γιατί αυτός ο κουρνιαχτός που σηκώθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα δεν αφορούσε αυτή την ουσία και για τον σκοπό και τη λειτουργία του ΚΕΤΙΑΚ, αλλά μόνο κατά πόσο αυτό υπέγραφε συμβάσεις αδιαφανείς για την αδιαφάνεια γενικά λειτουργίας του οργανισμού, εμφανίζοντάς το ως το αμαρτωλό κέντρο του παρακράτους Μητσοτάκη και βέβαια καμιά κουβέντα για το πάπλωμα. Νομίζετε ότι με μέτρα δήθεν διαφάνειας και ελέγχου θα αποσπάσετε τη συνένεση του λαού να αποδεχτεί τον εχθρικό ρόλο όλων αυτών των μηχανισμών παρακολούθησης. Σας πληροφορούμε λοιπόν ότι όσα γραφεία τύπου και επικοινωνίας της ΕΕΠ και αν θεσπίσετε κατά τις υποδείξεις βέβαια και την τεχνογνωσία των προτεργατών του αθλήματος όπως είναι η MI5, δεν θα νομιμοποιήσετε με κανένα τρόπο στη συνειδήση του λαού και της νέας γενιάς το αντιλαϊκό έργο τέτοιων υπηρεσιών του αστικού κράτους. Συνολικά λοιπόν με το νομοσχέδιο
παίρνετε μέτρα ενίσχυση των λειτουργιών του αστικού επιτελικού κράτους, που μόνο άσχετα δεν είναι με τις σημερινές συνθήκες, όπου οξύνονται οι ανταγωνισμοί, δυναμώνει η εμπλοκή της χώρας μας στον υπεραλιστικό πόλεμο, στην αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια με τη Ρωσία από την άλλη, και το υποδιαμόρφωσε ευρασιατικό μπλοκ συμφερόντων. Για παράδειγμα, συστήνεται η Επιτροπή Συντονισμού για θέματα κυβερνοασφάλειας. Ουσιαστικά, συνενώνεται τις δυνάμεις των διάφορων συναρμόδιων αρχών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνης του ΓΕΘΑ, της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου της ΕΕΠ και της Ελλάς. Συγκροτείται δηλαδή ένα κέντρο απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις και γενικά τις απειλές του κυβερνοχώρου, με έμφαση στην προστασία των κρατικών συστημάτων πληροφοριών και των στρατηγικών υποδομών της χώρας, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές κλπ. Δηλαδή ακολουθείται πιστά τις σχετικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, όπως έκανε ήδη και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενσωματώνοντας ευρωπαϊκές οδηγίες όπως αυτές για την κυβερνοασφάλεια, που έχει ήδη ενσωματωθεί. Εξάλλου, με το νομοσχέδιο εισάγεται και μια σειρά μέτρα και αλλαγές στο νόμο 4624 του 19 για τα προσωπικά δεδομένα. Παίρνεται υπόψη την καθοδήγηση και τις διορθωτικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διαφόρων δίθεν ανεξάρτητων οργάνων και αρχών. Κυρίως θέλετε να ενισχύσετε το πλαίσιο για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η αντιδραστική αστυνομική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 680 του 2016, που συμπληρώνει το γενικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας ακόμα πιο επικίνδυνους δρόμους για την επεξεργασία ακόμα και των πιο ευαίσθητων δεδομένων των εργαζομένων, των νέων και μάλιστα μαζικά και προληπτικά. Από την αστυνομία, από άλλες κρατικές αρχές, διάφορες ονομαζόμενες οντότητες που συνεργάζονται μαζί τους. Είναι φανερή λοιπόν η σκοπή του νομοσχεδίου και το εχθρικό για το λαό περιεχόμενό του. Είναι ένα νομοσχέδιο κρίκος στην αντιδραστική αλυσίδα που έχουν όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα αστικά κόμματα συνδιαμορφώσει και από κοινού εφαρμόσει πάνω σε αυτές τις ράγες του θεσμικού πλαισίου της μαζικής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες βέβαια κανείς δεν έχει παρεκκλίνει. Γι' αυτό και προφανώς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.